Και βέβαια ήταν στην καρδιά της Τουρκίας και παρουσία του Ταγίπ Ερντογάν, αν όχι με δική του ενορχήστρωση, που ξέσπασε και το γνωστό σε όλους πια σκάνδαλο Sofagate, το σκάνδαλο του καναπέ της Ούρσουλα von der Leyen δηλαδή. Θα μας πάει η υπόθεση αυτή και πάλι στις Βρυξέλλες. Στην ανταποκρίτριά μας τη Μαρία Ψαράδα, λέει να κοπάσει η θύελλα. Σήμερα έχουμε και την πρώτη συνάντηση von der Leyen-Μισελ για αυτό το θέμα, Μαρία. Ναι, Νίκη, η συνάντηση μεταξύ της Πρόεδρου της Κομισιόν και του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι η εβδομαδιαία συνάντησή τους, όμως είναι η πρώτη από τα γεγονότα που συνέβησαν στην Άγκυρα. Φαντάζομαι κάτι θα υποθεί. Σίγουρα κάτι θα υποθεί. Θέλω να σου πω όμως πριν ότι ο εκπρόσωπος της Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι οι δύο πρόεδροι δεν μίλησαν καν ούτε καν στο τηλέφωνο όλες αυτές τις μέρες, παρά το άλλο. Mm-hmm. Και το απέδωσε αυτό στο γεγονός ότι η Ursula von der Leyen ήταν σε ταξίδια. Mm-hmm. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη πολλών διπλωματών, αυτή η σιγία σειρμάτου λέει πολλά για τις σχέσεις μεταξύ των δύο προέδρων. Φτάνει και στο Ευρωκοινοβούλιο, Μαρία, το θέμα. Ναι, σήμερα θα πάει αύριο θα πάει στο Ευρωκοινοβούλιο, όμως θέλω να σου πω ότι σήμερα πρώτα ο Σαρλ Μισελ θα απολογηθεί διαζώσεις απέναντι στην von der Leyen και μάλιστα σύμφωνα με τα επιτελεία τους, Νίκη, θα συζητήσουν και θέματα αρμοδιοτήτων. Ποιος θα κάνει τι, ποιος θα πηγαίνει πού, έτσι ώστε να μην υπάρξουν ξανά τέτοια περιστατικά στο μέλλον. Θα χωρίσουν δηλαδή κάπως τις αρμοδιότητές τους, τουλάχιστον θα ξεκινήσει τη συζήτηση. Τώρα, αύριο όντως, όπως λες και εσύ, θα πάει η συζήτηση του Sofagate και στο Ευρωκοινοβούλιο. Εκεί αναμένουμε έντονη επίθεση σε βάρος της Τουρκίας, γιατί όπως μου έλεγαν χαρακτηριστικά Νίκοι ξένοι διπλωμάτες, Ευρωπαίοι διπλωμάτες, το ατόπιμα για ασέβεια του Ερντογάν σε βάρος της πρώτης γυναίκας Προέδρου της Κομισιόν έχει συσπυρώσει τους Ευρωπαίους τόσο, όσο δεν τα κατάφεραν να τους συσπυρώσουν οι προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, η αποχώρηση από την συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, αλλά και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Οπότε μια γεύση μας δίνει σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωκοινοβούλιο, Μάνφρεντ Βέμπερ, ο οποίος ούτε λίγο το πολύ λέει, επαναλαμβάνει μάλλον, την δήλωση του Μάριο Ντράγκη ότι ο Ερντογάν είναι δικτάτορας. Είχε δίκιο λοιπόν, λέει ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο Μάριο Ντράγκη. Για να τον ακούσουμε. Σε ευχαριστούμε, Μαρία. Charles Michel normally should have insisted that they are equally treated, that both are representatives from the European Union. Turkey is on a very aggressive path and a very aggressive way towards Greece, Cyprus and Europe as a whole. And you said Draghi is right. Do you call Erdogan also a dictator? Well, it's obvious that Turkey went in the last year in the wrong direction. Whenever you speak with journalists in Turkey, you know what is happening there. So we are arriving to an autocratic system in Turkey. That's obvious.